Γεια σας! Καλωσορίσατε σε ένα νέο βίντεο από το κανάλι «Παίξτε μαζί μου παιχνίδια για παιδιά». Σήμερα λοιπόν σας έχω ένα υπέροχο νέο παιχνίδι, το οποίο ονομάζεται «Πούψη Σλάιμ, μονόκερος έκπληξη». Μέσα στη συσκευασία κρύβεται ένας μαγικός μονόκερος, ο οποίος κάνει την ανάγκη του και αυτή εμφανίζεται ως χλαπάτσα. Δεν ξέρω αν έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, αλλά έχει γίνει χαμός με αυτό το παιχνίδι. Μέσα στη συσκευασία μπορείτε να βρείτε τις εξής τέσσερις φιγούρες: την Daisy Darling, Rainbow Bright Star, Oopsie Starlight. Και εδώ μας δίνει οδηγίες πώς μπορούμε να ταΐζουμε τον μονόκερό μας. Και στη συνέχεια αυτός θα κάνει την δουλίτσα του και θα εμφανίζει μαγικά υπέροχες χλαπάτσες. Πούψη Surprise Unicorn λοιπόν, και πάμε να ανοίξουμε την συσκευασία μας. Είναι αρκετά μεγάλη συσκευασία, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Έχει εδώ ένα αυτοκόλλητο όπου πρέπει να το βγάλουμε. Και φυσικά θα δούμε και ποια χλαπάτσα και ποια φιγούρα μας έχει τύχει. Τι έχουμε εδώ? Πολλά σακουλάκια, όπως μπορείτε να δείτε. Τι να περιέχουν μέσα για αυτά τα σακουλάκια? Ίσως είναι η τροφή του μονόκερου. Ξετυλίγω και ακόμα, όπως μπορείτε να δείτε, βγαίνουν αυτά τα σακουλάκια. Μα πόσα έχει! Νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο. Ναι. Και εδώ έχουμε τις φιγούρες από την Πούψη Unicorn. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν αυτή η πρωτότυπη συσκευασία, όπου μέσα περιέχει αυτά τα μικρά πακέτα, τα οποία κρύβονταν μέσα σε αυτές τις εσοχές. Για να ανοίξουμε λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν το μικρό μας μονόκερο. Να, τόσο μικρός μας μονόκερος. Είναι πάρα πολύ όμορφος. Και έχει και όλα τα αξεσουάρ. Έχει αυτό το γυαλιστερό χρώμα, όπως μπορείτε να δείτε. Και νομίζω ότι ο μονόκερος αυτός είναι η Daisy Darling. Η Daisy Darling λοιπόν, με αυτά τα ιδιαίτερα μάτια, είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες τρεις φιγούρες, διότι είναι η μοναδική που είναι γαλάζια. Όπως βλέπουμε εδώ, μπορούν να κινηθούν τα άνω και τα κάτω άκρα και έτσι μπορείτε να έχετε και καθιστεί την κούκλα. Και εδώ στην κοιλιά έχει το κουμπάκι που μάλλον θα ενεργοποιεί τη διαδικασία της χλαπάτσας. Υπέροχα χρωματιστά μαλλιά σε πολλά πολλά χρώματα και ένα το κέρατο του μονόκερου σε glitter απόχρωση. Εδώ μπορείτε να δείτε και στο πίσω μέρος. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχουμε
το μικρό μας γιογιό και εδώ μέσα φαντάζομαι ότι θα μπαίνει η χλαπάτσα μας. Μπορείτε λοιπόν να το σταθεροποιήσετε εδώ. Και εδώ έχουμε διάφορα εργαλεία με τα οποία θα ταΐζουμε το μικρό μας μονόκερο. Αυτό εδώ τι είναι, είναι μάλλον για να ανακατεύουμε το φαγητό. Δεν κατάλαβα πολύ καλά. Εδώ μέσα τώρα σε αυτές τις συσκευασίες έχουμε ένα πολύ ωραίο ρόφημα, το οποίο όπως βλέπετε δεν έχει κάτι μέσα. Αλλά ίσως πρέπει να βάλουμε μία από τις τροφές και ένα πολύ ωραίο μπρελόκ για τα κλειδιά σας, το οποίο έχει και αυτό μία κρυφή εσοχή. Εδώ βλέπουμε μία συσκευασία χρυσόσκονης. Α, έχει κι άλλες εδώ πέρα μέσα. Και εδώ βλέπουμε διάφορα σακουλάκια. Α, μία πολύ όμορφη χτένα για τα μαλλιά του ρινόκερου. Είναι ένα μικρό συννεφάκι. Εδώ έχουμε μία πάνα. Αυτό είναι μία σαλιάρα νομίζω. Όχι, είναι μία μπλουζίτσα, η οποία έχει πάνω μία γατούλα. Πολύ ωραία λοιπόν, βάλαμε την μπλουζίτσα και έχουμε εδώ και άλλα σακουλάκια με το φαγητό του μονόκερου. Και φυσικά μπορούμε να βάλουμε και την πάνα. Τενίζουμε τα μαλλιά της με αυτή την υπέροχη χτένα. Πολύ ωραία, τα χτενίζουμε καλά καλά. Και τώρα λοιπόν ας βγάλουμε την πάνα για να δούμε πώς λειτουργεί ο μονόκερος. Τι κάνει μόλις φάει. Εδώ λοιπόν μέσα στο πιατάκι μπορούμε να βάλουμε λίγη χρυσόσκονη. Και ρυθμίζουμε το μονόκερο στη συσκευασία στη λειτουργία
του φαγητού και σιγά σιγά αρχίζουμε να τον ταΐζουμε. Όπως μπορείτε να δείτε, δεν έμεινε κάτι πάνω στο κουτάλι. Δεύτερη κουταλίτσα χρυσόσκονης. Μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε, και ένα πολύ ωραίο ρόφημα. Βάζοντας μέσα διάφορα υλικά. Προσθέτετε και λίγο νερό και δείτε τι ωραίο χρώμα έχει σχηματιστεί. Το ανακατεύουμε και η κούκλα μας είναι έτοιμη να πιει το υπέροχο ρόφημά της. Ξεχνάτε να το βάζετε στη λειτουργία και εδώ, όπως βλέπετε, πρέπει λίγο να την ανακοινήσουμε την κούκλα μας για να πάει παντού. Η έκπληξη δεν μου φαίνεται και τόσο καταπληκτική. Πρέπει ίσως να το ανακοινήσουμε αρκετά καλά και να περιμένουμε γύρω στη μισή ώρα για να σχηματιστεί η χλαπάτσα μας. Ίσως χρειάζεται κάτι από αυτά που πήραμε, αλλά εγώ θα βάλω και λίγα αστεράκια για να γίνει λίγο πιο γκλάμουρ. Ανακατεύουμε λοιπόν. Και η χλαπάτσα μας, όπως βλέπετε, είναι έτοιμη. Την έχω αφήσει λίγο παραπάνω, έτσι ώστε να σχηματιστεί καλά και να μην κολλάει στα χέρια μας πολύ. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι αρκετά ελαστική. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Επίσης, μπορείτε να την αποθηκεύσετε και να την παίρνετε μαζί σας όπου και αν πηγαίνετε. Αυτός ήταν και ο λόγος που αυτό το μπρελόκ είχε από κάτω μια εσοχή. Και έτσι να έχετε την αγαπημένη σας χλαπάτσα πάντα μαζί σας. Η κούκλα μπορείτε να την καθαρίζετε με ζεστό νεράκι. Και μην ξεχνάτε να κλείνετε τον διακόπτη. Αν θέλετε να δείτε πως είναι στο εσωτερικό της, μπορείτε απλά να την ανοίξετε από εδώ.
Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο με την κούκλα μονόκερο και την μαγική χλαπάτσα που δημιουργεί. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, μπορείτε να πατήσετε μου αρέσει, να μας αφήσετε το σχόλιο σας και φυσικά να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας. Γεια σας!